Γεια από W7 Mytilineos. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το contouring και το strobing. Το contouring όλοι βασικά πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι είναι τα κοψίματα, έτσι για να φαίνεται πιο έντονες οι γωνίες μας και τα σχετικά. Επίσης, το strobing, δεν ξέρω αν το έχετε πάρα πολύ γνωστό, είναι το γνωστό highlighting, δηλαδή φωτεινότητα που δίνουμε στο πρόσωπο. Και πλέον έχει γίνει πολύ μόδα και το must thing κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει. Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε για ποιο λόγο κάνουμε το contouring και το highlighting είναι ότι ναι μεν το make-up μας δίνει καλλυπτικότητα και μας καλύπτει μάλλον όλες τις ατέλειές μας, όμως το αρνητικό που έχει ότι δίνει ένα χρώμα στο πρόσωπό μας με αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι σκιές και οι γωνίες του πρόσωπό μας. Να δίνετε εσείς αυτά τα κοψίματα και πίστεψε με, είναι εύκολο και μπορείτε όλοι να το κάνετε. Θα ξεκινήσουμε με το contouring. Θα πάρουμε το stick, το contour stick της W7, δεν ξέρω αν το βλέπετε κορίτσια, το οποίο έχει από τη μια πλευρά το highlighter και από την άλλη πλευρά αυτό που θα κάνουμε τα κοψίματα, το contouring. Και έρχονται σε διάφορες αποχρώσεις. Ας πούμε τώρα αυτό είναι το medium deep. Εγώ είμαι αρκετά μελαχρινή, οπότε θα προτιμούσα αυτό. Υπάρχει για κάθε αποχρώση δέρματος και θα ζητήσετε εκεί το ειδικό σας να σας εξυπηρετήσει, να σας βοηθήσει να βρείτε το δικό σας χρώμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το σκούρο το χρώμα και ξεκινάω. Κάτσε να πάρω και το καθρέφτη μου. Θέλω να ακολουθήσω το ζυγωματικό μου. Το ζυγωματικό είναι το μαγουλάκι εδώ. Θα κάνω χαμογελάσουμε ελαφριά και θα γυρίσουμε στο πλάι και θα ακολουθήσουμε τη γραμμή εδώ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να κάνω σαν ένα τριγωνάκι και να το κάνω έτσι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κιόλας. Okay. Έπειτα ακολουθούμε το κάτω γνάθο μέχρι εδώ. Στη συνέχεια, εδώ ακριβώς στο κόγχο του ματιού κάνουμε ένα στρογγυλό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Okay. Ακολουθώ εδώ και κάνω ένα ελαφριό τρίγωνο. Σαν Στέφανο μάλλον. Μετά έρχομαι για τη μύτη κουνηθάμε και λίγο μία γραμμή εδώ πέρα. Μετά όποιος έχει μεγάλο πλημμύρι μπορεί να ακολουθήσει και εδώ κάτω. Και πάλι από την άλλη πλευρά το ίδιο. Το contour stick έχει κρεμόδες σαφή, έτσι ώστε όταν πάτε να το απλώσετε είναι πιο εύκολο και στο σβήσιμο. Θα πάρετε το πινέλο σας και ελαφριά θα κάνετε κυκλικές κινήσεις και θα σβήνετε προς τα μέσα. Αφού τελειώσουμε, βάζουμε την άλλη πλευρά που είναι το highlighter και ξεκινάμε. Βάζουμε εδώ και μην το τραβηθείτε, βάλετε μπόλικο πράγμα. Ακριβώς, μπορείς να το βάλεις μέχρι και το κόκαλο εδώ. Εδώ, κάτω από το μάτι, στη μύτη, πάμε μέχρι εκεί. Εδώ σαν άνω τέτοιο και λίγο εδώ. Πολλές βέβαια βάζουν και κάπου εδώ, κάπου εδώ που τελειώνει τα χείλια και συνεχίζουμε πάλι. Τσουπ, 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 τσουπ. Τώρα θα
ξεκινήσουμε με το highlighting, το strobing, άμα το ξέρετε τη σωστή ορολογία. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα του W7 που μπορείς να κάνεις αυτό το εφέ. Είναι πρώτον αυτό εδώ το Solar Glow, κάτσε να το ανοίξω. Και έχει αυτά τα τρία, μπορείς να κάνεις και contouring και φωτεινότητα και άμα θες κάτι απλώμα για ένα πιο καλοκαιρινό look, έπειτα είναι και αυτό εδώ, το highlighting, το highlighting glow. Και έχει σαν κραϊόν πινέλο. Μετά είναι το Banana Dreams εδώ. Banana Dreams. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το Banana Dreams. Είναι αυτό. Παίρνουμε τέτοιο πινέλο και το βουτάμε μέσα έτσι. Ξεκινάμε. Και από την άλλη. Ακόμα να συνεχίσεις με αυτό εδώ. Παίρνεις το πινελάκι. Ήδη φαίνεται, θεωρώ, τη διαφορά. Παίρνουμε το πινέλο που έχει μέσα, εδώ. Το κάνουμε ένα έτσι και ελαφριά πατάμε εδώ πέρα. Πέρα θα τελειώσουμε με το Άφρικα, το οποίο μοιάζει έτσι και μας δίνει μια λάμψη και ένα φυσικό ρούζ. Το strobing είναι το γνωστό highlighting ή φωτεινότητα που δίνουμε στο πρόσωπό μας. Αυτό τι κάνει, φαίνεται το δέρμα μας πιο υγιεινό. Με συγχωρείτε εκ προτέρων, your telling me camo δεν είναι πάρα πολύ καλά.